προηγούμενες μέρες παρευρεθήκαμε σε κοινή συνάντηση της Ένωσης Περιφερειών, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Χαρίτση και τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Χουλιαράκη. Αντικείμενο και λόγος αυτής της σύσκεψης ήταν μια εξαιρετικά περίεργη πρωτοφανής ίσως απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών να ζητήσει από τις περιφέρειες και τους δήμους και όλους τους φορείς γενικής κυβέρνησης της χώρας να αποσύρουν τα ταμιακά τους διαθέσιμα από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και να τα μεταφέρουν στην Τράπεζα της Ελλάδος για κάποιους λόγους δημοσιονομικούς που περιέγραψε αναλυτικά ο κύριος Χουλιαράκης. Φυσικά αυτό δημιουργεί μια σειρά από προβλήματα στην αυτοδιοίκηση της χώρας, ειδικά για την περιφέρεια, τα οποία έχουν να κάνουν και με θεσμικά ζητήματα, ότι είναι ένα ακόμη χτύπημα στην αυτοτέλεια των περιφερειών, αλλά και σε πάρα πολλά πρακτικά ζητήματα, ότι όλο αυτό χρειάζεται μια τεράστια διοικητική υποστήριξη και είναι σε τελείως λάθος κατεύθυνση να επιβαρύνουμε με νέα γραφειοκρατία μια ήδη πολύ σύνθετη κατάσταση. Άρα λοιπόν, ομόφωνα κατ' ουσίαν οι περιφέρειες και οι δήμοι της χώρας διαφώνησαν με αυτή την πρόταση. Προέκυψε από τη σύσκεψη ότι μετατίθεται ο χρόνος ισχύως αυτού του μέτρου για τα τέλη Ιουνίου, ούτως ώστε και να επανεξεταστεί και να γίνει και κάποια προετοιμασία, ώστε αν τελικά υλοποιηθεί κάτι τέτοιο να μπορεί να υποστηριχθεί καλύτερα διοικητικά και το κυριότερο να έχουν μεσολαβήσει οι αυτοδιοικητικές εκλογές, ούτως ώστε να μην συνδέεται ούτε καθ' υποψίαν το οποιοδήποτε τέτοιο μέτρο με πολιτικά μηνύματα για την αυτοδιοίκηση. Εν όψει όλων αυτών ήταν μια θετική εξέλιξη. Παραμένουμε φυσικά σε εγρήγορση και σε κάθε περίπτωση η Περιφέρεια Αστέρας Ελλάδας από τη μια πάντα βάζει πλάτη όποτε της έχει ζητηθεί για τα ζητήματα της κεντρικής κυβέρνησης. Όλοι μια χώρα είμαστε, τους ίδιους πολίτες υπηρετούμε. Από την άλλη, οφείλουμε να προστατεύσουμε και την ίδια την περιφέρεια και τα συμφέροντα των στερεοελλαδιτών.